Κύριε Δήμαρχε, με αφορμή βιβλίο που εκδίδει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, είδαμε να απαντάτε και να δημοσιεύετε στο πρώτο θέμα αναλυτικότατα το όλο ζήτημα που αφορά και εσάς αλλά και την ταραγμένη περίοδο των ημείων, μια που βρισκόμαστε και τώρα στον Ιανουάριο του 2021, και πραγματικά όλο και κάθε φορά βλέπουμε να δίνεται ένα φως σε κάποια σημεία. Βέβαια, με ιδιαίτερη σκληρή γλώσσα, απαντάτε και λέτε λεπτομέρειες, αλλά και θέτετε προβληματισμούς και δυνατά ερωτήματα. Θέλω να σας ακούσω αναλυτικά για το θέμα αυτό. Τι να πω. Διαβάσατε το κείμενο. Είναι σαφείς οι ερωτήσεις που μπήκαν, οι απαντήσεις που δόθηκαν. Δεν έχει νόημα να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ που με ρωτάτε. Σίγουρα είναι μία απάντηση που θα δημιουργήσει πολλά ερωτήματα στον κόσμο. Είναι μία απάντηση που δείχνει λίγο φως σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο. Εγώ θα περίμενα τον κύριο Πάγκαλο να είναι πιο συνετός, γιατί όσο θα προκαλεί ο κύριος Πάγκαλος, τόσο τουλάχιστον από μένα οι απαντήσεις ήταν σκληρές. Οφείλουμε να πούμε κάτι παραπάνω, έτσι. Και έχει νόημα. Το λέτε εσείς, δεν το λέω εγώ. Όχι, και έχει νόημα, γιατί έχουμε τρεις νεκρούς αξιωματικούς που έφυγαν εκείνη τη βραδιά και γιατί άλλαξε όλο το τοπίο με τους ψαράδες μας που ξέρετε τι γίνεται και αυτή την ώρα ζητάτε παραπάνω τα λιμενικά σκάφη και το ζήτησε και ο κύριος Κόνσολας προχθές, έτσι και το είδατε. Κύριε Κουκένη, νομίζω ότι η απάντησή μου ακριβώς δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ναι, δεν θα το διαβάσουν όλοι. Ναι, εντάξει. Επειδή θα περιμένω εγώ τις απαντήσεις, αν απαντήσει, οφείλει να απαντήσει. Διότι τα ερωτήματα είναι καταλυτικά. Θα έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, να πω τι έγραψα. Η απάντηση έχει ήδη δημοσιευθεί σε δεκάδες site, γιατί πραγματικά είναι σκληρή, όπως είπατε. Πάρα πολύ σκληρή απάντηση. Και ακόμη ζει ο Αντώνης Βεζιρόπουλος, ο βοσκός των ημείων. Βεβαίωτατα. Που μετά το 96 για 8 χρόνια ολόκληρα είχε εκεί τα εγωπρόβατα. Ακούστε, μόνο σε ένα πράγμα θα απαντήσω. Είχε τα κατσίκια πάνω και πήγαιναν κανονικά και ψάρευαν οι ψαράδες μας. Mm-hmm. Τότε, 8 χρόνια. Όταν έφυγε ο Αντώνης ο Βεζερόπουλος, τότε δημιουργήθηκε το θέμα. Και ξέρετε, μου φαίνεται και λίγο πονηρό και περίεργο όλα αυτά τώρα να μου πείτε είναι Γενάρης, ναι, είναι ο μήνας, αλλά έχουμε και στις 25 Ιανουαρίου μια σημαντική συνάντηση των δύο Προέδρων. Ξεκινούν οι διερευνητικές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να επανέλθουμε, κύριε Δήμαρχε. Πάντως, να ξέρετε ότι διαβάσαμε και τα σχόλια και τα όσα θετικά στο πρόσωπό σας λέει ο κόσμος και απαντά. Έτσι. Και εντάξει. Μας αρέσει να πούμε και λεπτομέρειες, αν και είμαι σίγουρη ότι πάντα υπάρχουν απόρριτα έγγραφα που ίσως δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Ακούστε, είναι μια ιστορία που θα δούμε. Όπως θα ξετυλίγεται το κουβάρι, θα έρχονται και πράγματα στην επιφάνεια προϊόντος του χρόνου.